οικογένεια. Παιδιά, είναι τόσο μεγάλη πίεση εκεί που μπορείς να κλάψεις με το γράμμα ενός φίλου. Δηλαδή, σαν να μου στέλνει το γράμμα και εγώ να κλαίω. Να το πιέζουν κι άλλο να κλαίει το αγόρι μας. Δεν μπορώ, δηλαδή. Μου γράφει Θεολόγος Γρηγόρη μου, μου λείπεις και να κλαίω, φαντάζομαι. Καλησπέρα, Γρηγόρη, ο Τσίτας είμαι. Στον Ιορδάνη έβαλες πλην άντερο, σε περίμενα να το πω. Θα γυρίσει! Τα τσίπουρα βγήκανε στη Λάρισα. Πού είσαι, ο Τύρναβος φωνάζει. Ο Τύρναβος φωνάζει και να βουρκώσω δηλαδή. Είναι πολύ πιεσμένα τα παιδιά. Αυτά να το λένε. Παιδιά, αλλά πλάκα, τώρα χωρίς πλάκα σήμερα έχουμε την Άση. Θυμήστε μου να ρωτήσω και γι' αυτόν, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει ψάξει και αυτόν τον ουρολογικό. Τα έχει ψάξει όλα, εγώ μας είναι σίγουρη. Να την. Να την. Κάτσε μέσα, έρχομαι μισό λεπτάκι, ένα στα γρήγορα. Κάτσε λίγο. Θέλω να στα γρήγορα! Μια ερώτηση στα γρήγορα. Ρε παιδιά, σταματήστε. Είναι ο Ντάλος που προκαλεί. Κάτσε, κάτσε, Άση μου, κάτσε, 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 γιατί θέλω να έρθω. Έκατσε. Ένα στα γρήγορα, λέει. Εννοούσα μία ερώτηση. Το κατάλαβα. Γιατί τα θέματα μας θα τα πούμε στην ώρα μας, μετά τη μαγειρική αμέσως. Σήμερα να προλάβω να σας πω. Μιλάμε για όλο το Μάιο και καυτές ημερομηνίες γάμου. Είδατε που τις έκανα like για να το δείτε κι εσείς, να διαβάσετε αυτό που έγραψα ότι σήμερα είναι εδώ. Αυτά που σας είπα δηλαδή. Μάιος, δόξα τω Θεώ μπαίνει. Και επίσης. Και ημερομηνία γάμου. Σε ευχαριστώ. Τι λέει, Ρεάση. Ρεάση, κάθε φορά και αυτό. Μιλά εσύ για ομορφιά. Τέλος πάντων. Ρεάση, σταμάτα. Δηλαδή, έχω γίνει γραφική. Θα νομίζουν πια ευτυχώς είσαι κορίτσια. Δεν ξέρω τι λέγανε. Τι τη συμβαίνει κάθε φορά που τη βλέπει. Εντάξει. Λοιπόν, ημερομηνίε γάμου. Ρεάση, του γάμου θα τα πούμε μετά. Όχι, να πω κάτι. Ότι είναι και ημερομηνίε που μπορεί να είναι για συνεργασίε, για συμφωνίε. Μην είναι μόνο γάμο, δεν παντρεύονται όλοι. Σωστό, σωστό, σωστό. Κάνουν και άλλα πράγματα οι άνθρωποι. Και νέα ξεκινήματα. Μου, λοιπόν. Γελάσα, γελάω. Για τον Τάνο. Για τον Τάνο. Τον κοίταξε, είμαι σίγουρη. Καλέ, είναι, το κοίταξε. Ξέρεις τι γίνεται. Τι ζώδιο είναι. Είναι εγώ καιρός. Α, είναι εγώ και δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Έχει αυτή την κλεισούρα. Άντε καλέ που δεν του φαίνεται. Στιβαρό του αντρικό. Έχω να σου πω ότι έχει σελήνη διδύμος. Αχ, τέλεια. Τρίγωνο με όλους τους πλανήτες που είναι στο ζυγό και έχει πολλούς πλανήτες στο ζυγό. Δία, Κρόνο. Κάτι σου θυμίζει. Το οροσκοπιό μου. Για λέγε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Γενικότερα, αυτό το παιδί έχει ένα χάρτη, πώς να σου πω, που είναι καλός για τα θέματά του τώρα. Για τα θέματά το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι, Ελένη. Που να ξέρω. Γιατί δεν βγάζουν τις ημερομηνίες των άλλων. Να ξέρω. Γιατί από τους μαχητές δεν έχω, ρε παιδάκι μου, ημερομηνίες. Θέλω να δω έτσι. Ξέρω μόνο από αυτούς που υπάρχουν ημερομηνίες. Αυτό που τον βρήκε. Επειδή ήταν ποδοσφαιριστής και είχαν βγάλει από εκεί μόνο. Έχω να σου πω. Και δεν ρωτάμε την έλκυστη. Να μας τα δώσει σιγά ημερομηνία. Να τη ρωτήσουμε τι είναι. Και έβλεπα και τις συναστρίες. Γιατί έχει πλάκα εκεί να βλέπεις τις συναστρίες. Δηλαδή εννοώ μεταξύ τους και γιατί υπάρχουν αυτές οι κόντρες κτλ. Και, και έβλεπα φυσικά την καυτή συναστρία Βαλαβάνη Ντάνου. Υπάρχει. Αμέ. Για πες. Ταύρος η Βαλαβάνη, η Ευρυδική. Ταύρος. Ταύρος. Με Άρη που. Στον εγώ καιρό. Άμα γι' αυτό. Άμα γι' αυτό. Ο Άρης της δηλαδή είναι πάνω στον ήλιο του Ντάνου. Τι σημαίνει να είναι ο Άρης μιας γυναίκας πάνω στον ήλιο ενός άντρα. Για πες, για πες. Ο Άρης τι έχουμε πει ότι δείχνει, δείχνει ωραία για τις γυναίκες. Ποιος είναι ο τύπος του άντρα που μας κάνει κλικ. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης τι είναι. Είναι και ένας πλανήτης της κόντρας. Αν δεν βγει λοιπόν στο ερωτικό σεξουαλικό, θα σου βγει σε πολλά νεύρα, πολλή ένταση και πολλή κόντρα. Τι λες τώρα. Άσε με, σου λέω. Ρίσια. Θα έρθω να κάνουμε... Παιδιά, κλώτσα. Θα έρθω να κάνουμε... Θα έρθω να κάνουμε μια μέρα survivalogia. Ναι, ναι. Απλά θα μάθω πρώτα και τις ημερομηνίες των άλλων, γιατί δεν είναι πολύ... Βέβαια, από αυτά που βλέπω, μπορώ, ας πούμε, να καταλάβω κάποια πράγματα. Π.χ. το συγκρίνει αυτό το ωραίο παιδί. Ποιον λέμε. Ο Βασάλος. Το συγκρίνω. Εγώ πιστεύω, παιδί, ότι αυτός έχει κάτι παρθένο. Δεν ξέρω τι ημερομηνία έχει γεννηθεί. Με ένα παρθενίστικο μου κάνει αυτό. Ναι. Αυτή η γκρίνια ναι, που έχει. Να σου πω ωραίο την αλήθεια. Παιδί, όμως. Ναι, και που ασχολείται τόσο πολύ με το fitness και αυτά. Ναι. Παρθένος. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις έτσι μερικά πράγματα. Εντάξει, τους περισσότερους τα έχω δει. Θα τα ολοκληρώσω και θα έρθω μια μέρα να κάνουμε πλάκα. Ο Σπαλιάρας που μου είπανε ότι είναι 21 Μαΐου. Είναι δίδυμος. Είναι δίδυμος. Είναι δίδυμος. Γενικά, αυτός έχει συμπαθητικό οροσκόπιο. Επίσης θεωρώ ότι είναι ένα από τα φαβορί. Έτσι όπως είδα το οροσκόπιό του. Και είναι στο μετέχμιο αυτός. Είναι δηλαδή στο τέλος του Ταύρου, αρχική μοίρα των διδύμων. Mm-hmm. Γι' αυτό και αυτή την αστάθεια. Γενικά έχει μια μεγάλη αστάθεια στο οροσκόπιό του. Yeah. Αλλά αυτό που είναι δίδυμοι, τι είναι δίδυμοι, αιώνια παιδιά. Οι έφηβοι που δεν μεγαλώνουν ποτέ, που έχουν τον Peter Pan μέσα τους. Αυτός απλά είναι λίγο εκνευριστικός, φαντάζομαι, όπως είναι οι δίδυμοι γενικώς κάποιες φορές εκνευριστικοί με κάποια πράγματα που είναι παιδικά. Δεν είναι όμως, ξέρεις, αυτό το
το υπόγειο, το πολύ σκάψιμο, το πολύ, ξέρεις, από πίσω. Τι ομορφιές είναι αυτές στο πρόσωπό σου. Τέλεια. Ευχαριστώ. Το κραγιόν σου μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει που έχει σάβα αυτό μάτι, ωραίο ροδοκόκκινο προσωπάκι και αυτό το έντονο το φούξια κραγιόν. Πάρα πολύ μεγάλες ομορφιές. Μπράβο, ρε. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Μπράβο, να είστε καλά. Έχουμε και νέα σελήνη σήμερα. Έχουμε. Είναι στον Ταύρο, σε ωραίο ζώδιο. Mm. Και γενικώς είναι μια νέα σελήνη που ειδικά κάποια ζώδια, όπως το δικό σου, ας πούμε. Ναι, τι πες και κάτι καλό, Χρυσή μου. Ναι, φέτος μου, αυτό δηλαδή, λέω. Δεν μπορώ να πω, μου τα έλεγες, και έλεγα μήνας θα περάσει, αλλά... Ταύροι, σκορπιοί, λέοντες και υδροχόοι, του πρώτου δεκαημέρου, Γρηγόρη, με αυτή τη νέα σελήνη είναι στις επάλξεις για το επόμενο διάστημα με καινούρια πράγματα στη ζωή τους. Και με πιάνει. Απέναντί σου είναι, Ελένη, 6 μοίρες. Καλώς το λέω. Κακό. Δώσε μας και τις ημερομηνίες τις καλές. Έτσι.